Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα 11 Ιουνίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 120 ναυτικά μίλια διανύουν εδώ και αρκετό καιρό πλέον τα λιμενικά σκάφη της Κοπέλου προκειμένου να εφοδιαστούν από το Βόλο με πετρέλαιο κίνησης. Το πρόβλημα προέκυψε μετά τη διακοπή της σύμβασης με πρατήριο καυσίμων του νησιού, το οποίο εφοδίαζε παλαιότερα τα σκάφη, καθώς έχει σωρευτεί χρέος που αγγίζει σύμφωνα με πληροφορίες στις 150.000 ευρώ. Σε βραχώδη περιοχή κοντά στο Τρίκερι κατέληξαν μερικοί από τους σκοπηλάτες της Αργούς χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς, καθώς το ταχύπλο που τους μετέφερε προσάραξε το βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με το λιμεναρχείο και δημοσίευμα του magnesianews.gr μετά τα γυρίσματα που γίνονταν για το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο BBC. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα τα γυρίσματα και η Αργό επέστρεψε στο λιμάνι. Την οικονομική πρόταση της Δημάρη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πρόταση άμεσης διακυβέρνησης, παρουσίασε σήμερα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μιχάλης Ζουμπουλάκης, που ζήτησε επιμήκυνση των όρων του μνημονίου μέχρι το 2017. Η βασική πρόταση προβλέπει σταδιακά, εφόσον η κυβέρνηση συμφωνήσει, να οδηγήσει σε απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Η δική μου οπτική ανάγνωση της υπόθεσης του μνημονίου και των καταστροφών που έχουν συμβεί μετά από αυτό είναι τελείως διαφορετική και νομίζω ότι ταυτίζεται απολύτως με τις θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς. Προφανώς η κρίση είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ. Προφανώς υπήρχαν προβλήματα στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 30 χρόνια και νομίζω ότι το σωστότερο για να μείνει ως κατά κάποιο τρόπο συμπέρασμα αυτής της εισαγωγής είναι ότι το μνημόνιο είναι μια ενδεχομένως κακή θεραπεία, αλλά σε μια ασθένεια η οποία προϋπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Και η ασθένεια είναι αυτή, λέγεται στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από το 1980 μέχρι σήμερα. Για 30 χρόνια η ελληνική οικονομία δαπανά περισσότερα από όσα μπορεί να παράγει και το υπόλοιπο το δανείζεται. Ζητάμε μια επιμήκυση του χρόνου τήρησης των υποχρεώσεων, έτσι ώστε οι δόσεις που θα πληρώνουμε μήνα με το μήνα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των χρεών μας να είναι πιο υποφερτές, έτσι ώστε να μένει κάτι παραπάνω για να γλιτώσουμε τα άμεσα μέτρα των 11 δισεκατομμυρίων του Ιουνίου. Τη Δημοτική Αρχή Σκιάθου που απαξιώνει την υπηρεσία καθαριότητας προκειμένου να την ξεπουλήσει όπως υπόθηκε σε ιδιώτη αλλά και τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Διολέτα για αυταρχισμό και απειλές εναντίον της παράταξης, κατήγγειλε η Δάσοτα σε σημερινή συνέντευξη τύπου, καλώντας τους εργαζόμενους να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση πραγματοποιεί σήμερα το Πασόκ στη Μαγνησία, παρουσία του πρώην Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου. Στα ίδια εκλογικά τμήματα με αυτά των εκλογών της 6ης Μαΐου προβλέπεται να γίνει η ψηφοφορία της ερχόμενης Κυριακής 17 Ιουνίου στη Μαγνησία. Άρχισαν σήμερα οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου. Ξεκινούν παράλληλα από σήμερα και οι εγγραφές στο πρόγραμμα Αθλητικό Καλοκαίρι για παιδιά δημοτικού. Στην υπόλοιπη τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας για την επικοινωνιακή της πολιτική, τονίζοντας ότι Αντώνης Σαμαράς και το κόμμα του οδηγούνται μέσα από λάσπη και ψεύδι στα όρια της γελοιότητας και την απαξίωση της δημόσιας ζωής στη χώρα. Σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταξύ εξαπολύει ο Γιάννης Ραγκούσης μέσα από ένα κείμενο με τίτλο «Η υπεύθυνη της επερχόμενης εθνικής τραγωδίας» που έχει αναρτήσει στην προσωπική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα θα αδειάσει από τους παράνομους μετανάστες, λέει ο Τέρενς Κουίκ, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυξημένα είναι στο μεταξύ τα ρατσιστικά επεισόδια μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Ακόμη μια αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη που είχε προγραμματιστεί για σήμερα μετά από αίτηση του συνηγόρου του. Σημειώνεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε μηνύσεις κατά πάντων μετά την επίθεση που εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα εναντίον της Λιάνας Κανέλη και της Ρένας Δούρου. Έρχομαι σήμερα στην εισαγγελία για να καταθέσω μήνυση κατά της κυρίας Κανέλη για απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση και της κυρίας Δούρου ομοίως. Κατά του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα για την παράνομη κατακράτησή μου, κατά του κυρίου Δελατόλα για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, θα ζητήσω την άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου, αυτού καθώς και της κυρίας Ράικου, για να δει ο ελληνικός λαός αν πράγματι πραγματοποιήθηκε αυτός ο διάλογος, κατά τον οποίο ένας δημοσιογράφος αποκαλούσε μια εισαγγελέα Ελένη μου. Τότε θα μιλάμε για βάναυση προσβολή του θεσμού της δικαιοσύνης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο προσφυγής της Κύπρου στο μηχανισμό στήριξης ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σιαρλής, επισημαίνοντας ότι ένα πιθανό αίτημα για οικονομική βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους δεν θα αφορούσε μόνο την άμεση ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά πιθανώς και ευρύτερες δημοσιονομικές ανισορροπίες.
Ξεκινάει η αποστολή των εκαθαριστικών σημειωμάτων για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Τσουχτερός ο λογαριασμός από την εφορία για τους περισσότερους φορολογούμενους. Τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά παρατηρούνται σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Οι γιατροί του ΕΣΥ διευκρινίζουν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στα υπερχρεωμένα νοσοκομεία, όπου η τροφοδοσία από τους προμηθευτές γίνεται με το σταγονόμετρο. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.